Ευχή. Όλα να... τέλεια θα πάνε. Είναι μια χαρά ο Ανδρέας. Τέλεια. Θέκλα μου αγαπημένη, καλό απόγευμα. Χαίρετε, καλό απόγευμα για... σε όλους. Τι κάνεις, πώς είσαι? Είμαι καλά, εσείς? Καλά και εμείς. Να, κάνουμε εκδρομές στην πατάτα. Καλοπέρασες. Καλοπέρασα. Το παρακολουθούσα. Λοιπόν, εσύ... Θέκλα μου, ένα... τι? Ήθελα να δω πώς είσαι εσύ, πώς ήταν η εβδομάδα σου? Ωραία, ωραία. Είναι... Μ' αρέσει που μπαίνει έτσι ένας πιο φθινοπορεινός χειμωνιάτικος καιρός. Ωραία είναι. Ωραία. Πώς είναι ο καιρός στη Χανιά? Εδώ στην Κρήτη ο καιρός είναι καλύτερος από ό,τι στην υπηρετική Ελλάδα. Ναι. Φαντάζομαι είναι παρόμοιος με την Κύπρο. Δεν έχει ακόμη κρύο-κρύο. Είναι 19-20 βαθμοί κατά τη διάρκεια της μέρας. Κάποιες ώρες έχει ψύχρα, κάποιες ώρες έχει λιπουφάνει. Ωραία είναι ακόμη. Άρα μπορούν οι... Το μυρίκι είναι ακόμη και μπάνια. Έτσι, μπορούν οι κριτικοί να βγουν να φλερταρούν? Υποθέτω. Και να επιλέξουν για το σωστό ή τη σωστή σύντροφο. Μάλιστα, επειδή τις τρεις προηγούμενες φορές που με φιλοξενήσατε μιλήσαμε πολύ για παντρεμένα ζευγάρια, ναι, και επειδή δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ζευγαρωμένοι, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι συντροφευμένοι, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι ασυντρόφευτοι, είπαμε σήμερα, το προαναγγείλαμε από την προηγούμενη φορά, να μιλήσουμε για την επιλογή σωστού συντρόφου και πώς διαχειριζόμαστε τα πρώτα ραντεβού. Ναι. Είναι πάντα θέμα στο χαρακτήρα, βιβλίο... είναι και θέμα ζωδίου. Κοίταξε, επειδή παίρνει συνέντευξη με μια ψυχολόγο αυτή τη στιγμή. Μην τα μπερδεύει τα πράγματα. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν παίζει ρόλο και το ζώδιο σου καμιά φορά. Όχι. Εάν πιστεύει τα ζώδια, παίζει ρόλο του. Εντάξει. Εάν πιστεύει τα ζώδια. Ναι. Τελικά, ποιο είναι ο ιδανικό? Ο ιδανικό συνδυασμό, να μα πει ποιο είναι επιλογή του σωστού συντρόφου. Ο ιδανικός συνδυασμός ενός ζευγαριού για σχέση είναι να έχουν περισσότερα κοινά παρά διαφορές. Βασικό και σημαντικό. Παρόλο που υπάρχει, διαδεδομένη αυτή η αντίληψη ότι τα ετερόνυμα έλκονται και τα ομόνυμα αποθούνται, στην επιστήμη των σχέσεων, στην ψυχολογία όσον αφορά στις σχέσεις, έχει παρατηρηθεί το αντίθετο. Ότι τα ετερόνυμα μπορεί να έρχονται αρχικά και να έχουν έντονο πάθος, όμως οι σχέσεις εκείνες οι οποίες έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και καλύτερη ποιότητα είναι οι σχέσεις των ανθρώπων που έχουν περισσότερα κοινά παρά διαφορές. Να. Άρα, σήμερα θα δώσουμε μερικές γνώμες, συμβουλές, ιδέες στους ανθρώπους οι οποίοι θα ήθελαν να δημιουργήσουν μια υγιή ερωτική σχέση για τους ίδιους, θα ήθελαν να συντροφευτούν με έναν καλό τρόπο. Ούτως ώστε να προσέξουν κάποια πράγματα από την αρχή μιας γνωριμίας, γιατί η αρχή στις ερωτικές σχέσεις θα έλεγα πως δεν είναι το ίμιση του παντός, αλλά τα 3/4 του παντός. Ναι. Όπως έχω πει και την προηγούμενη φορά, αυτό που έχω παρατηρήσει ως ψυχολόγος που έχω δυστυχώς κάνει νεκροψία σε πολλές χιλιάδες σχέσεις, είναι ότι ο κυριότερος παράγοντας που σχέσεις δεν πάνε καλά είναι ότι ταιριάζουν ή γίνονται ζευγάρι άνθρωποι οι οποίοι δεν θα ήταν καλή επιλογή για ζευγάρι. Δηλαδή, από την αρχή χρειάζεται να προσέξουμε κάποια πράγματα. Θέκλα μου, πώς το αναγνωρίζουμε όμως αυτό? Στο πρώτο ραντεβού, στο δεύτερο, στο τρίτο, πώς το αναγνωρίζουμε? Ποια είναι τα σημάδια? Εγώ θέλω να μιλήσω πριν από τα ραντεβού. Ναι. Είμαι ένας άνθρωπος που είμαι μόνος και επιθυμώ να έχω μια όμορφη ερωτική σχέση που να συμπληρώσει τη ζωή μου με ένα θετικό τρόπο. Ναι. Προτού βγω στη γύρα, στο ψάξιμο, πρωτού ψάξω για να συναντήσω έναν πιθανό ερωτικό σύντροφο, κατά τη γνώμη μου είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να ξεκαθαρίσω ποιος είμαι και τι θέλω. Χρειάζεται αυτογνωσία. Τι είδους άνθρωπος είμαι, τι χαρακτηριστικά έχω ως άνθρωπος, πώς περνάω τις μέρες μου, τις ώρες μου και τι είναι ταιριαστό για μένα. Τι θέλω από μια σχέση? Θέλω μια σχέση μακροχρόνια με προοπτική το γάμο και την τεκνοποίηση, τη δημιουργία οικογένειας. Θέλω μια χαλαρή σχέση και όσο κρατήσει. Θέλω μια σχέση συγκατοίκησης. Πρέπει να ξέρω ακριβώς τι θέλω. Θέκλα μου όμως, δεν είναι λίγο όμως... Προγραμματισμένο αυτό. Προγραμματισμένο, άλλη λέξη θα έλεγα. Οξύμορο. Ναι. Εγώ θα έλεγα, να ξεκινήσω να κάνω μια σχέση με στόχο το να φτάσω στο να κάνω οικογένεια και παιδιά. Δεν το αφήνω λίγο πιο χαλαρά
Και όπου μας βγάλει. Εξαρτάται τι θέλεις, ποια ηλικία είσαι, τι φάση, πώς νιώθεις ψυχολογικά. Ναι. Φαντάζομαι. Σε αγχώνει περισσότερο αυτό. Αν έχουν χτυπήσει τα βιολογικά σου ρολόγια. Ναι. Και αν βρίσκεσαι σε μια φάση ζωής στην οποία λες μα όλοι γύρω μου παντρεύονται και θα ήθελα κι εγώ να παντρευτώ ή βλέπω τα παιδάκια, το φίλο μου και θα ήθελα κι εγώ ένα παιδάκι, Αλέξανδρε, είσαι σε μια τέτοια φάση, κάνεις ένα όφελος στον εαυτό σου να το παραδεχθείς ότι αυτό που επιθυμώ στην παρούσα φάση της ζωής μου είναι η τεκνογωνία και η δημιουργία οικογένειας. Η αλήθεια όμως είναι ότι αρκετοί άνθρωποι, οι οποίοι δεν ψάχνουν, δεν ψάχνουν για έβρεση συντρόφου, για γάμο, για τεκνογωνία, μπορεί τυχαία να συναντήσουν έναν άνθρωπο με τον οποίο να τυχαίξουν και να τους βγει αυτό στην πορεία. Δεν είναι κακή ιδέα. Ναι. Εάν όμως βρίσκομαι σε αυτή τη φάση που θέλω κάτι τέτοιο και δεν το συνειδητοποιήσω και δεν το παραδεχθώ στον εαυτό μου ότι αυτό θέλω, τότε υπάρχει μεγάλη περίπτωση να δημιουργηθούν μπερδέματα εάν βγω έξω στην αρένα το ραντεβού και δεν ξέρω τι ακριβώς θέλω. Ναι. Ο κεραυνοβόλος έρωτας όμως. Εγώ έχω τη γνώμη. Ναι, Ανδρέα μου. Σε κλά μου, ο κεραυνοβόλος έρωτας, ας πούμε, που δεν θα μπορέσω να κάτσω να σκεφτώ τι θέλω, τι ψάχνω. Με χτυπάει ο έρωτας. Κατά κούτελα. Τι, κεραυνοβόλος θα... έρωτας. Ναι, ο κεραυνοβόλος έρωτας, κατά τη γνώμη μου, είναι ψυχοπαθολογικός. Δεν είναι μια υγιής κατάσταση. Εάν μας έριξει τόσο έντον ένας άνθρωπος που δεν γνωρίζουμε. Mm-hmm. Σαν να μας έχει χτυπήσει κεραυνός, αυτό που συνήθως συμβαίνει είναι ότι υπάρχει έντονη ψυχοπαθολογική έλξη. Για παράδειγμα, αν είμαι ένας άνθρωπος εντός αγωγικών γεννημένος για θύμα, αν συναντήσω κάποιον ο οποίος κάνει γιαθήτης, θα με έλξει πάρα πολύ έντονη. Ωραία. Έχει παρατηρηθεί ότι είναι η ψυχοπαθολογία των δύο πιθανών συντρόφων η οποία δημιουργεί πολύ έντονη έλξη. Ναι. Αυτό το μόλις δεις τον άλλο, να πεις αυτός είναι ο άνθρωπός μου, αυτός θα γεράσω, αυτός είναι ο έρωτας της ζωής μου, χωρίς να το γνωρίζεις, χωρίς να συνομιλήσεις με αυτό το πρόσωπο, χωρίς να αλλάξεις ιδέες, απόψεις, χωρίς να δεις αν όντως ταιριάζει. Ωραία, δεν άρα επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Υπάρχει εμπειρία και ραυνοβόλος έρωτα που να βγει και σε καλό. Ναι. Ρητορική ερώτηση. Ναι. Όποιοι καθίσουν να σκεφτούν στο παρελθόν, αυτοί οι έντονες ερωτικές εντάσεις οι οποίες συμβαίνουν ξαφνικά συνήθως οδηγούν σε δράματα, ναι. Δεν είναι. Ναι. Ωραία. Έχοντας υπόψη λοιπόν αυτά που μας είπες προηγουμένως, Θέκλα μου, πάμε κατευθείαν να πούμε πώς επιλέγουμε το σωστό σύντροφο, γιατί δεν έχουμε ούτε πολύ χρόνο. Οπότε πάμε να πούμε τα σημαντικά. Στο πρώτο ραντεβού. Και στα πρώτα ραντεβού δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση όχι στο αν αρέσαμε εμείς στο πρόσωπο με το οποίο φλερτάρουμε, στο αν μας αρέσει εμάς αυτό το πρόσωπο. Mm. Και όχι μόνο αν μας αρέσει ως εξωτερική εμφάνιση, είναι απαραίτητο να μας αρέσει ως εξωτερική εμφάνιση, είναι απαραίτητο να νιώθουμε μια ερωτική έλξη, δηλαδή θα βγούμε να κάνουμε σχέση με ένα πρόσωπο που δεν μας αρέσει καθόλου ερωτικά, εννοείται. Πέραν τούτου όμως πρέπει να δούμε και αν αυτός ο άνθρωπος, η προσωπικότητα, ο χαρακτήρας, ο τρόπος ζωής, ο τρόπος έκφρασης, τα θέλω αυτού του ανθρώπου ταιριάζουν με τα δικά μας. Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε είναι ότι πάμε σε ένα πρώτο ραντεβού ή σε πρώτα ραντεβού και έχουμε έδεινα να αρέσουμε και όχι να ελέγξουμε αν μας αρέσει ο άλλος άνθρωπος. Είναι εύκολο όμως να βρούμε το ιδανικότερο. Όχι, δεν είναι. Ναι. Δεν είναι εύκολο να φύγουμε το ιδανικό τέρι και ούτε θεωρώ πως υπάρχουν ιδανικές σχέσεις, ναι. Αλλά υπάρχουν σχέσεις που έχουν περισσότερο τέριασμα και σχέσεις με λιγότερο ή καθόλου τέριασμα. Mm-hmm. Πάμε σε τόσο το δυνατόν περισσότερο τέριασμα. Αυτό που είναι καλή ιδέα να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι μπορώ να επιλέξω, δικαιούμαι να επιλέξω έναν άνθρωπο με τον οποίο να ταιριάζω και να νιώθω εγώ καλά. Ναι. Να πούμε από την παγίδα του ότι πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε σε σχέση, ότι θα είμαστε ευτυχισμένοι μόνο αν είμαστε σε σχέση, θα είμαστε κοινωνικά αποδεκτοί μόνο αν είμαστε σε σχέση, οπότε να βιαζόμαστε να μπούμε πολύ γρήγορα σε μια σχέση προκειμένου να το κάνουμε. Δηλαδή σχέση να είναι και ό,τι να είναι. Mm-hmm. Δυστυχώς πολλοί άνθρωποι έρχονται εκ των υστέρων και λένε όταν γνώρισα τη γυναίκα μου, όταν γνώρισα τον άντρα μου, ήμουν σε μια φάση που είχα πολύ μοναξιά, οι πολλοί γύρω μου είχαν παντρευτεί και ήθελα και εγώ να μπω σε αυτή την ομάδα. Και άσκεφτα μπήκα στη δημιουργία μια σχέση με αποτελέσματα που στην πορεία οδηγούν στο γραφείο ενός ψυχολόγου. Okay. Και πρέπει να ρωτάμε ερωτήσεις στον άνθρωπο με τον οποίο βγαίνουμε ραντεβού. Όπως? Να ρωτήσουμε
τις απόψεις του, τι του αρέσει να κάνει, τι της αρέσει να κάνει, ποια είναι τα ενδιαφέροντα του, τι απόψεις έχει για τις σχέσεις, τι απόψεις έχει για την οικογένεια, τι απόψεις, τι κοινωνικές απόψεις έχει με τα παιδιά. Πρέπει να ταιριάζουν οι αρχές και οι αξίες μας. Έκλα μου, έτσι για το τέλος θέλουμε να μας πεις στα πόσα ραντεβού καταλαβαίνουμε ότι αυτός είναι ο ιδανικός σύντροφος. Αν δεν υπάρχουν κανόνες, Αλεξανδρέ, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι όταν έχουμε, όταν τον κάτι ένστικτο μας, όταν η διέστηση μας μας λέει ότι κάποιος άνθρωπος δεν μας κάνει, ότι πρέπει να την αφήνουμε. Ναι. Δηλαδή, αν από το πρώτο ραντεβού έχουμε μια εσωτερική ειδοποίηση ότι ένα πρόσωπο δεν κάνει για μας, έχει ψωθεί μια κόκκινη σημαία, οφείλουμε να το δούμε και να αποχωρήσουμε. Τώρα, κάποιοι άνθρωποι λένε ότι από το τρίτο ραντεβού, τέταρτο ραντεβού, από το δεύτερο ραντεβού, νιώθω σίγουρο ότι του ταιριάζει αυτό ο άνθρωπο. Αλλά οπωσδήποτε στην αρχή τη δημιουργία μια ερωτική σχέση, ειδικά του πρώτου τριμήνου, πρέπει να, να είμαστε σε μια επιφυλακή, να παρατηρούμε πώ σχετιζόμαστε με τον άλλον άνθρωπο, να δούμε αν υπάρχουν τυχόν ανησυχητικά σημάδια, τα οποία να τα συζητήσουμε το άλλο το πρόσωπο και να φροντίσουμε ώστε να μην δούμε ένα ταινία μα σε μια κακοποιητική ερωτική σχέση, σε μια ατέλεια ερωτική σχέση που θα μα φέρει πολλά προβλήματα στη συνέχεια. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, δικαιούμαστε να περάσουμε όχι από ανάκριση, αλλά από μια συνέντευξη το πιθανό ερωτικό τέρι που θα έχουμε μπροστά μα. Κάνουμε ερωτήσει και αν ο άλλο ενοχληθεί από τις ερωτήσεις και βήμα γιατί μου κάνεις αυτές τις ερωτήσεις και σηκωθεί και φύγει ή θα ήθελα να γλιτώσει από έναν άνθρωπο που δεν είναι επικοινωνιακός. Μάλιστα. Θέκλα μου, θέλουμε να μας πεις, να μας προαναγγείλεις τώρα και το θέμα της επόμενης εβδομάδας, έτσι, για να ξέρει ο κόσμος. Τι θες να συζητήσουμε? Εντάξει, θέλεις να το αφήσεις να το σκεφτούμε και να το αναγγείλουμε αύριο? Καυγάδες. Πώς μπορούμε να επιλύουμε δημιουργικά τις συγκρούσεις ανάμεσα σε ένα ζευγάρι και πώς ένας καυγάς μπορεί να είναι θετικό εργαλείο σε μια σχέση. Τέλεια. Θέκλα μου αγαπημένη, σε ευχαριστώ, σε αγαπώ. Θα τα πούμε την ερχόμενη Τετάρτη. Τα πούμε. Φιλάκια πολλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.